Και έχουμε το κόρνερ που θα το εκτελέσει ο Χριστοδούλου. Στο πρώτο δοκάρι. Το σουτ πολύ κοντά στο γκολ. Και χάθηκε αυτή η πολύ μεγάλη ευκαιρία από τον Παπαδάκη. Πάντα σε μαγνητοσκόπηση από αυτό το πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Βαθμολογικά 9 η ΕΠΣ Ξάνθης, ο 7 με... Και εδώ έχουμε τον γκολ. Έχουμε τον γκολ για την Ξάνθη, 0-1. Έφυγε ο Μπαργάν, άφησε στον Ευθυμιάδη, αυτός καλοχτυπημένο, κεφαλιά και το 0-2. Από αυτήν την ωραία εκτέλεση του Ευθυμιάδη. Μπαργάν να τρέχει, να εκτελέσει αυτός αυτό το κόρνερ. Ο Ρουστέν έφυγε και να το 0-3. 0-3 στην εκπνοή του ημιχρόνου. Ο Κωνσταντινίδης στο πρώτο δοκάρι και χάθηκε αυτή η ευκαιρία πάρα πολύ κοντά. Πολύ καλή εκτέλεση και το γκολ, και το γκολ, αφού ήταν άστοχη η έξοδος του Εμέρογλου, μείωσε η Εψεύρου σε 1-3. Λοιπόν, coach, συγχαρητήρια, νίκη και πρόκριση παράλληλα. Πώς είδα το παιχνίδι, πού κρίθηκε το παιχνίδι? Καταρχήν θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες ξανά για την προσπάθεια που κάναν για να παίξουν καλό ποδόσφαιρο. Θεωρώ σήμερα ότι η ομάδα του Εύρου αδίκησε τον εαυτό της. Την περιμέναμε αλήθεια πολύ καλύτερη. Ξέρουμε το πώς παίζει, την έχουμε δει σε κάποια παιχνίδια. Νομίζω ότι ποιοτικά σε πολλά σημεία θα μπορούσε να δείξει ότι είναι ανώτερη από τη δική μας την ομάδα, η οποία όμως είχε να αντιπαρατάξει ένα τακτικά πολύ πειθαρχημένο σύνολο. Ευτυχήσαμε σε τρεις στιμένες φάσεις, σε τρεις στατικές φάσεις να πετύχουμε τρία πολύ όμορφα γκολ. Δεν κατάφερε ο αντίπαλός μας να βγάλει την αντίδραση έτσι όπως την ήθελε και νομίζω ότι μοιραία έχασε το παιχνίδι. Από εκεί μετά εμείς τώρα συνεχίζουμε πλέον σαν πρωταθλητές του ομίλου. Ελπίζουμε σε μια καλή κλήρωση και να δικαιολογήσουμε την παρουσία μας σαν πρώτη από τον όμιλο και στην επόμενη φάση. Ξέρετε τη δυναμικότητα που έχει η ομάδα σας, μέχρι πού μπορεί να φτάσει? Στο ποδόσφαιρο ποτέ δεν θα πρέπει να πάψεις να ελπίζεις. Θεωρώ όμως ότι τα παιδιά τα οποία έχουμε στην ομάδα μας χρειάζονται πάρα πολύ δουλειά, ούτως ώστε να φτάσουν σε υψηλότερο επίπεδο. Δεν πατάμε στα σύννεφα, ξέρουμε ποιοι είμαστε. Γνωρίζουμε επίσης ότι θα πρέπει αυτό το οποίο πετύχαμε να το εκμεταλλευτούμε με πολλή δουλειά, με πολλή πειθαρχία και με καθημερινή βέβαια προπόνηση. Σας ευχόμαστε όσο καλύτερα να πάτε, όσο πιο ψηλά να πάτε. Συγχαρητήρια και πάλι για το καλό συγκρότημα που παρουσιάσατε και είδαμε σήμερα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ και καλές γιορτές. Όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, κατά τη γνώμη μου, αγχωθήκαμε. Ενώ πιστεύουμε ότι θα κερδίσουμε πολύ εύκολα, αγχωθήκαμε και συνέπεια είχε να δεχτούμε δύο πολύ εύκολα γκολ στο πρώτο ημίχρονο και σχεδόν να τελειώσει το παιχνίδι. Μετά δεχτήκαμε και άλλο γκολ, έγινε 3-0. Στο δεύτερο ημίχρονο νομίζω ότι ισορροπήσαμε, αλλά δεν μπορούσαμε να το αλλάξουμε. Βάλαμε ένα γκολ, πιέσαμε, αλλά δεν μπορούσαμε να το αλλάξουμε το σκορ. Νομίζω ότι ήταν δίκαιο και συγχαρητήρια στην ομάδα της Ξάνθης που κατά πάσα πιθανότητα βγαίνει πρώτη, όχι κατά πάσα, σίγουρα έχει βγει πρώτη. Καλή συνέχεια για την... Νομίζω ότι είχαμε, κατά τη γνώμη μου πάντα έτσι, γιατί μπορεί να παρεξηγηθώ, είχαμε το καλύτερο σύνολο.
Απλά δεν ήμασταν λίγο άτυχοι, ειδικά με τα παιχνίδια της Ξάνθης, γιατί κάναμε δύο πολύ καλά παιχνίδια και ειδικά μέσα στην Ξάνθη κάναμε το καλύτερο παιχνίδι μας και χάσαμε. Νομίζω ότι ήμασταν άτυχοι και έπρεπε εμείς να είμαστε σε αυτή τη θέση. Την Ξάνθη πώς την είδατε, μπορεί να προχωρήσει παραπέρα? Δεν μπορώ να κρίνω εγώ τι θα κάνει. Είναι καλή ομάδα, δυνατή ομάδα, δυναμική. Πιστεύω ότι θα πάει καλά και συνέχεια. Της εύχομαι καλή πορεία. Και θέλω να ευχηθώ και χρόνια πολλά και καλά Χριστούγεννα σε όλους τους φιλάθλους και σε όλο τον κόσμο.